συντονίζει τον όλο αυτό έλεγχο του Δημοσίου χρέου των Πολιτών. Η κυρία Μαρία Λουτσία Φατορέλη από, από την Βραζιλία, η οποία είναι εθνική συντονίστρια της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους στην Βραζιλία. Καλησπέρα σα. Σα ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία αυτή. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ σήμερα το απόγευμα. Έρχομαι από τη βάση πραγματικά, από την κοινωνία των πολιτών, από μια χώρα της Λατινικής Αμερικής, από τη Βραζιλία και για 15 χρόνια προσπαθούμε να αγωνιστούμε, αγωνιζόμαστε για να υπάρξει αυτό ο λογιστικό έλεγχο του χρέου στη δική μα χώρα. Μια από τι πιο πλούσιε χώρε του κόσμου, αλλά είμαστε η έβδομη οικονομία στον κόσμο. Αλλά έχουμε πάρα πολύ μεγάλε ανισότητε, από τι χειρότερε ανισότητες επίπεδα ανισότητας στον κόσμο. Και προσπαθούμε να το καταπολεμήσουμε αυτό. Γι' αυτό και ήθελα να σας συγχαρώ καταρχάς Πολύ θερμά, γυναικ... ε, εκ μέρους δύο γυναικών, της Ζωής Κωνσταντοπούλου, μάλλον να ευχαριστήσω την Ζωή Κωνσταντοπούλου, το είπα σωστά, και τη Σοφία Σακοράφα να σας ευχαριστήσω. Χάρη σε αυτές τις δύο γυναίκες θέλω να ευχαριστήσω και την Ελλάδα για τα όσα κάνουν, για τα όσα γίνονται σήμερα, για το κοινοβούλιο, για τους εκπροσώπους του λαού με την υποστήριξη που καταδεικνύουν, που δείχνουν μάλλον με Είχαμε σήμερα εδώ τον Πρόεδρο της Δημοκρασίας, τον Πρωθυπουργό και πάρα πολλούς υπουργούς που μας τίμησαν και με τη συμμετοχή και της κοινωνίας των πολιτών, εθνική κοινωνία των πολιτών και διεθνής. Σας συγχαίρω λοιπόν ως Ελλάδα για αυτή την προσπάθεια. Τα 15 αυτά χρόνια που εργάζομαι στο θέμα του λογιστικού ελέγχου του χρέους, πέραν της πρωτοβουλίας των πολιτών, είχα την ευκαιρία να εργαστώ και στην επίσημη προσπάθεια που έγινε στο Εκκουαδό, στον Ισημερινό, μια επίσημη άλλη Αντίστοιχη διερεύνηση που έγινε στο κοινοβούλιο μου, όχι λογιστικό έλεγχο, και είχα τη δυνατότητα να δω πω το χρέο δεν είναι μια μεμονωμένη περίπτωση, ένα μεμονωμένο θέμα. Λειτουργεί σαν σύστημα. Εμεί μιλάμε για το χρεωστικό σύστημα στην ουσία, το σύστημα του χρέου, το οποίο εκφράζεται πάρα πολύ καλά και λειτουργεί. πολύ εύβολο το αν θέλετε και για να μεταφέρει κανείς το δημόσιο, τους δημόσιους πόρους στην, στον χρηματοοικονομικό ιδιωτικό τομέα. Και αφού δημιουργείται αυτό το χρέος, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, από τη στιγμή που δημιουργείται το χρέος, το χρέος... χωρίς κανένα όφελος η επιστροφή, προ, απόδοση προς το, τη χώρα και το λαό. Το χρέος αυτό, αυτό το ροφοδοτείται mm. σε πάρα πολλούς χρηματοοικονομικούς μηχανισμούς και επίπεδα, προγράμματα οικονομικά, προσαρμογής προγράμματα και σχέδια και άλλα μέτρα. με τη βοήθεια των διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών. Αυτό το χρέος λοιπόν το οποίο έχει δημιουργηθεί με οποιονδήποτε τρόπο αυξάνεται το χρέος αυτό Και γίνεται συνέχεια μια επανατροφοδότηση αυτού με προγράμματα χρηματοδότησης και στρατηγικές που οδηγούν στην συνεχή αυτοτροφοδότηση της συσσόρευσης νέου χρέους. Και η κατάσταση αυτή απαιτεί νέους, νέα κονδύλια, κονδύλια σε συνεχή βάση, σταθερή βάση. Και βέβαια... το χρέος πέραν των θυσιών που αντικατοπτρίζει συνεχίζει να αυξάνεται όλο και περισσότερο. Επιπλέον, πέραν του συστήματος αυτού και της ταύτιστής σου, ταυτοποίησης του μάλλον, πρέπει να δούμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε μια εποχή χρηματικοποίησης αν θέλετε, της οικονομίας, όπως ανέφερε και ο Υπουργός Οικονομικών σήμερα το πρωί, Και βεβαίω ο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό τομέα έχει μεγάλη επιρροή. Η δύναμη αυτή που αποκτά μας αποξενώνει και βλέπουμε μια σύστολη χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων. Ο Υπουργό αναφέρθηκε σε έναν αριθμό, τον αριθμό των μερισμάτων πριν κάποια χρόνια που ήταν 11 φορές μεγάλα ποσοστά επί του παγκόσμιου ΑΕΠ σε κάθε περίπτωση. Είχαμε παράγωγα που αποτελούσε πάρτιζαν μεγάλο κομμάτι του παγκόσμιου ΑΕΠ. Έχουμε λοιπόν περιουσιακά στοιχεία τα οποία βασίζονται στο χρέος. Έχουμε αυτά τα τοξικά περιουσιακά στοιχεία, όπως λέγονται. Ο Υπουργός Οικονομίας μας είπε πως θα ήταν δύσκολο καθήκον για μας η επίλυση αυτού, γιατί έχουμε ανώνυμες συναλλαγές. Εμείς πιστεύουμε, όμως, πως δεν είναι τόσο ανώνυμες όλες αυτές οι συναλλαγές. Θα κάνω το ερώτημα. Σε ποιον πληρώνονται τα... Ε, ποιος ωφελείται από όλο αυτό, ποιανού τα συμφέροντα στην ουσία εξυπηρετούνται από όλο αυτό δεν είναι τόσο ανώνυμοι αυτοί που λαμβάνουν το όφελος από αυτά τα χρέη. Και μπορεί αυτό να αποδειχθεί. Το χρέος έχει γίνει big business στην ουσία. Επιχείρηση μεγάλη η οποία ωφελεί τον παγκόσμιο χρηματοοικονομικό τομέα βεβαίω με, βέβαιος, με, με περίπλοκου τρόπου από τη μια πλευρά. Από τη μια φορά φοβόμαστε, αν θέλετε, το να το αντιμετωπίσουμε. Από την άλλη πλευρά όμως μα απασχολεί πάρα πολύ. Απασχολεί τους καλούς φοιτητές των οικονομικών ανά τον κόσμο προσπαθούν να αντιληφθούν αυτέ τι περίπλοκες φόρμουλε, αν θέλετε, δεν σκέφτονται τι ακριβώ είναι όλο αυτό. Είναι απλό. Ποιο, τι είναι αυτό το χρέο. Τι ακριβώ είναι. Αυτή είναι η απάντηση την οποία θα αναζητήσουμε. Επομένω, φτάσαμε στο σημείο όπου εμεί, οι απλοί πολίτε, Πληρώνουν, που πληρώνουν το χρέος με πολλούς τρόπους, μέσα από τους φόρους που όλο και αυξάνονται περισσότερο μέσα από την έλλειψη παροχής υπηρεσιών ενώ θα έπρεπε να έχουμε αυτές τις υπηρεσίες στη διάθεσή μας δεν τις έχουμε αυτή την παροχή υπηρεσιών δεν ξέρουμε τι ακριβώς πληρώνουμε τι αποπληρώνουμε τι είναι αυτό το χρέος που αποπληρώνουμε Δεν μα βοηθούν πια οι ομιλίε που γίνονται για αυτά τα θέματα. Πρέπει να δράσουμε και το εργαλείο για να τεκμηριώσουμε, για να αποδείξουμε το σύστημα αυτό του χρέους και για να λάβουμε συγκεκριμένα βήματα για να βγούμε από αυτό είναι ο λογιστικό έλεγχο. Με την εγκαθίδρυση αυτής της Επιτροπής εδώ σήμερα, κάνουμε ένα πραγματικό βήμα προς την αποκάλυψη της αλήθειας και τη, το να δώσουμε απαντήσεις σε όλους αυτούς που πληρώνουν με θυσίες το χρέος. Και πολλές φορές με την ίδια τους τη ζωή. Όπως μας αναφέρθηκαν σήμερα τέτοια παραδείγματα. Ο κύριος Χριστούλας, για παράδειγμα, το παράδειγμα αυτού, και των άλλων χιλιάδων που πεθαίνουν εδώ και σε άλλα μέρη του κόσμου, απεγνωσμένοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν ούτε μπορούν να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους για να φροντίσουν και να προσφέρουν στην οικογένειά τους και στους εαυτούς τους. Επομένως, βρισκόμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποια βήματα και να ανακαλύψουμε πώς το σύστημα αυτού του χρέους μπορεί να αντιμετωπιστεί και πώς μπορούμε να κερδίσουμε την όλη κατάσταση. Βρισκόμαστε εδώ για σας και για όλους αυτούς που υποφέρουν και υποσχόμαστε πως θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Να πληροφορήσουμε, σωστά, να πληροφορήσουμε σωστά αυτό το κοινοβούλιο, αυτή την κυβέρνηση και αυτό το λαό. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much.